Λοιπόν, έχω έναν άνθρωπο σήμερα που το ξέρετε όλοι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Θάνος Ασκητής, διδάκτορ ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασκητή. Καλώς απόγευμα. Σας ευχαριστώ για την Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Διαβάζω στην αναγγελία σας για την υποψηφιότητά σας στην περιφέρεια με τον Νίκο τον Χαρδαλιά. Όταν το σπίτι μας έχει υγεία, η ζωή μας έχει αξία. Έτσι δεν είναι. Εγώ δηλαδή, συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Γιατί πράγματι αυτό το μήνυμα το κουβαλάω μέσα μου από τη δουλειά μου πολλά χρόνια, ασκώντας 40 χρόνια την ιατρική, την ψυχιατρική και όπως ξέρετε και τη σχέση των δύο φύλων με όλα τα προβλήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα ως σύντροφοι, γονείς και με το παιδί μας, το οποίο δυστυχώς όλο και λιγοστεύει στην κοινωνία μας. Και έτσι το σπίτι μας έχει πολλά προβλήματα. Όταν η πόρτα κλείσει από μέσα, υπάρχει παραμέληση, υπάρχει βία, εχθρότητα, σιωπή, κατάθλιψη. Και τα φαινόμενα αυτά φαίνεται να αυξάνονται μετά την οικονομική κρίση, αλλά και την κρίση της πανδημίας. Ακριβώς. Η οποία Ακριβώς. άλλαξε πολύ την ψυχολογία μας και έκανε τους ανθρώπους πιο θυμώδεις, με μεγαλύτερη ένταση, επιθετικότητα και μικρότερη ανοχή. Όλα αυτά τα σκέφτηκα όταν προτάθηκε από τον Γιώργο τον Πατούλη, που ξεκίνησε να έχει τον εκλογικό αγώνα για το 2023 της περιφέρειας, να μπούμε μέσα με ένα πρόγραμμα το οποίο έχω εκπαιδευτεί στην Νορβηγία. Και λέγεται Πόρτα-Πόρτα. Είναι ένα πρόγραμμα που μιλάει για το σπίτι, απευθύνεται στο δημότη της τοπικής κοινωνίας, είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δίνουμε τη δυνατότητα στον άνθρωπο που μέσα στο σπίτι του έχει προβλήματα, έχει θέματα τα οποία θέλει να διαχειριστεί και κυρίως να συνδεθεί με το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής του μέσα από το σπίτι του. Εμείς να μπορέσουμε ως περιφέρεια να οργανώσουμε τις υποδομές με τους Δήμους σε απόλυτη συνεργασία και να μάθουμε αυτά που τον απασχολούν, σε αυτά που μπορούμε να βοηθήσουμε και κυρίως με τρία πρόσωπα. Την πρόληψη, που ξέρετε πολύ καλά ότι η ιατρική, η παιδεία μας, η κοινωνική κουλτούρα μας στηρίζεται πάρα πολύ στην πρόληψη, να προλάβουμε το κακό και όχι να το θεραπεύσουμε. Στην περίθαλψη, να βοηθήσουμε χρόνιους πάσχοντες. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Ο αυτισμός σκοτώνει στην κυριολεξία το γάμο. Δηλαδή, ένα παιδί με αυτισμό μέσα σε μια οικογένεια είναι μια ανοιχτή πληγή, είναι μια χρόνια φλεγμονή. Οι άνθρωποι δεν το αντέχουν. Σχεδόν 6 στα 10 ζευγάρια οδηγούνται σε κρίση χωρισμού και διαζύγιο γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν Μάλιστα. χρόνια το πρόβλημα αυτό που δεν υπάρχει ανάλογη υποστήριξη. Είναι λίγα τα κέντρα. Πρέπει τα κέντρα αυτά να αυξηθούν στη δημοτική μας ζωή, στα κέντρα κοινωνικής υπηρεσίας, στις κοινωνικές μέρημνες, ώστε να γίνουμε πιο αληθινοί στη θεραπεία αυτών των προβλημάτων. Το άλλο είναι η φροντίδα. Οι φροντίδες άτομα μεγάλης ηλικίας έχουν μια ανάγκη να στηριχθούν στο ευνίδιο. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που ζει μόνος στο σπίτι και ξαφνικά πέφτει κάτω. Δεν έχει κανένα μέσα στο σπίτι του. Και θα σας δώσω αριθμούς. 35% των Ελλήνων άνω των 70 ετών ζει μόνο του στο σπίτι. Δηλαδή αυτό το ποσοστό, και αν σκεφτούμε ότι μετά τα 75 χρόνια παθαίνουμε ευνίδιες πτώσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό το αίτημα να μπορούμε να στηρίξουμε έναν άνθρωπο που θα πέσει μόνο στο σπίτι και πιθανά θα χάσει τη ζωή του. Τι είπαμε λοιπόν, να φορέσει ένα βραχιολάκι, ένα GPS, το οποίο θα εκπέμπει στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου το SOS του και με μια μηχανή, ένας νοσηλευτής, γρήγορα, έχοντας ένα kit πρώτων βοηθειών, όπως το λέμε, να δώσει τα λεπτά της ζωής μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο να τον πάρει. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι περίπου. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν μόνοι τους. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλο, κύριε Ασκητή. Ναι, είναι μεγάλο το ποσοστό και ξέρετε ότι οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν θέλουν πολλές φορές να έχουν οικιακή βοηθό, αισθανόμενοι ότι εγκλωβίζονται. Λογικό είναι και θέμα ανεξάρτητη. Ξέρετε, αισθάνεσαι και λίγο αδύναμος. Αν έχεις. Είναι λογικό. Εντάξει. Είναι άτομα τα οποία πολλές φορές έχουν να έχουν μια αυτάρκεια, ναι. αλλά στην πραγματικότητα δεν την έχουν και έχουν ανεπάρκεια σε πάρα πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Από την άλλη, πρέπει να ξέρετε ότι η ζωή των ανθρώπων της ίδιας ηλικίας χρειάζεται περισσότερη αξιοπρέπεια. Αυτή την αξιοπρέπεια την έχει η τοπική κοινωνία μέσα από τις εικόνες των Δήμων. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων με την περιφέρεια, γι' αυτό είναι το δικό μου το όραμα, να φέρουμε ένα πρόγραμμα από την Νορβηγία για να λύσουμε το πρόβλημα στο κάθε σπίτι της τοπικής κοινωνίας με όλους τους πρωταγωνιστές, από τους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά και δεν γνωρίζουν και το διαδίκτυο κλέβει την παράσταση, γίνεται ο εκπαιδευτής, αυτός που κάνει τη διαπαιδαγώγηση στο παιδί μου, όταν εγώ δεν γνωρίζω τον πλήσιο, δεν μπορώ να του πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι να του πω. Όταν σήμερα ο άνθρωπος που έχει χρόνια ψύχωση
πρέπει να πάρει τα φάρμακά του και πεθάνουν οι γονείς του, ποιος τον στηρίζει μετά αυτόν τον άνθρωπο? Τα κέντρα φιλοξενίας, τα σπίτια υποδοχής. Καταλαβαίνετε ότι αυτά θέλουν μια οργάνωση, ακριβώς, μια συστηματική παρακολούθηση και μια απόλυτη σχέση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου στο σπίτι του. Ακριβώς. Γι' αυτό εμπλέκουμε και πραγματικά χαίρομαι που έχω αυτή την δυναμική να μπω μέσα στην περιφέρεια, αν τα καταφέρω και εκλεγώ, να προσφέρω ένα πρόγραμμα υγείας. Με τον Νίκο τον Χαρδαλιά, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος πολιτικός, έχει δώσει εξετάσεις ο Νίκος ο Χαρδαλιάς και με τον COVID, αλλά και ως δήμαρχος στον Πύρωνα. Είναι μαχητής, έχει στιβαρότητα στην κρίση και στη σκέψη και μιλάω και με τη ιδιότητα του ψυχιάτρου. Ένας άνθρωπος που έχει υγεία, πατάει στα πόδια του και μπορεί την περιφέρεια να την κάνει πολύ πιο ενεργή, πιο σημαντική και εμείς, αν είμαστε μαζί του, να προσφέρουμε ο καθένας από το έργο του τη δυνατότητα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στον κάτοικο της Αττικής, αλλά και κατ' επέκταση σε όλη τη χώρα. Όταν αυτό το λέτε, το πρόγραμμα υγείας και κοινωνικής μέρημνας, όπως το λέτε, το πόρτα-πόρτα και όλα αυτά όπως μας τα είπατε, ειλικρινά είναι πράγματα πολύ σημαντικά και πράγματα που λείπουν, κύριε Ασκητή, σήμερα. Λείπουν. Και είναι εύκολα. Πιστέψτε με, γιατί με ρώτησαν κάποιοι πόσο θα κοστίσει αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Θα σας φέρω μια αντιπαραβολή. Έχουμε σκεφτεί οι άσκοπες νοσηλείες στα νοσοκομεία πόσο κοστίζουν? Ξέρετε γιατί έχουμε συνέχεια ράτσα στα νοσοκομεία? Γιατί δεν υπάρχει μια καλή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή, ο κάθε ασθενής εύκολα λέει: θα πάω στο νοσοκομείο, θα μπω μέσα. Και κυρίως οι συγγενείς του το ζητούν ως ασφάλεια. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, γιατί τα νοσοκομεία έχουν τη δυνατότητα να νοσηλεύσουν σοβαρά περιστατικά και πρέπει να έχουν πάντα κρεβάτια επάρκειας για αυτούς που τα χρειάζονται. Άρα, αν έχουμε μια καλύτερη πρωτοβάθμια φροντίδα, αν έχουμε μια υγεία που είναι στα πολυιατρία των Δήμων, αν έχουμε μια συστηματική παρακολούθηση των ανθρώπων στα σπίτια που υποφέρουν, που έχουν θυμό, επιθετικότητα, βία, κατάθλιψη, ψυχικά προβλήματα, και αν έχουμε ακόμα και τη δυνατότητα να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι το 30% άνω των 60 ετών στη χώρα μας. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι σοβαρά θέματα. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικά να τα δρομολογήσουμε και είναι πραγματικά ρεαλιστικά να γίνουν πράξη με πολύ λιγότερο κόστος από άσκοπες νοσηλείες που τα νοσοκομεία μας γεμίζουν. Έχουμε συνέχεια ράτζα γιατί μπαίνουν ασθενείς που δεν πρέπει να νοσηλευθούν, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν εγκλωβισμό και ένα έφραγμα σε όλο το κομμάτι της υγείας της χώρας. Έτσι. Μακάρι όλοι οι ειδικοί στους διάφορους τομείς, όπως το περιγράψατε, να εκλεγείτε για να μπορέσετε να εφαρμόσετε το κομμάτι ο καθένας αυτό που ξέρετε. Γιατί δεν είμαστε όλοι για όλα, ναι, κύριε Ασκητή, και το ξέρετε. Ασφαλώς. Ο καθένας, ασφαλώς, έχει ένα κομμάτι. Εγώ να σας πω κάτι και ως πολίτης και ως δημότης. Όλοι πρέπει να αγγίξουμε την τοπική κοινωνία. Εκεί είναι η πολιτική, εκεί είναι η ζωή, ακριβώς, τα σπίτια μας, ακριβώς, ο σύντροφός μας, το παιδί μας, η καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Αυτά είναι σπουδαία κεφάλαια που οι δήμαρχοι το θέλουν, η δημοτική κοινωνία μπορεί να το πράξει και εμείς ως περιφέρεια μπορούμε να συνεργαστούμε για ένα καλύτερο αύριο με αξιοπρέπεια, με ηθική συμπεριφορά, με κοινωνική υπόσταση και με σύνδεση των ανθρωπίνων σχέσεων που περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της. Η σύνδεση αυτή λείπει, οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι μέσα στα κομπιούτερ τους, είναι φοβισμένοι, είναι επιθετικοί, έχουν αυξημένη βία, μηδενική ανοχή και βλέπουν δυστυχώς μια μίζερη ζωή μπροστά τους να εξελίσσεται. Μάλιστα. Αυτά μπορούν να αλλάξουν. Μακάρι. Με ελπίδα, με φως και με αλήθειες. Μακάρι. Γιατί η αλήθεια πάντα είναι η μεγάλη νίκη της ανθρώπινης ζωής. Κύριε Ασκητή, εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκλογική σας αναμέτρηση. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία σας. Να πραγματικά πούμε ότι ο κύριος Ασκητής είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στο Βόρειο τομέα Αθηνών. Αττική μπροστά με τον Νίκο Χαρδαλιά. Εμείς να του ευχηθούμε καλό μεσημέρι και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ επίσης και εσάς. Καλό απόγευμα.